Να το δούμε. Τους εισαγγελείς αφήστε τους εκτός. Ναι, το αποδώσουμε. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, να καταστήσω σαφές, αρχίζουν τοποθετήσεις. Προφανώς θα δώσω τα απαντήσεις, κύριε Δήμαρχε. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι το Προεδρείο, κύριε Γραμματέα, να τηρήσουμε επακριβώς πλέον τα λεφτά των ομιλητών. Έτσι. 5 λεπτά λοιπόν αυστηρά ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. Ορίστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, να πω το εξής. Είσαστε δημοτική αρχή. Δεν μπορεί να σας κρίνει κανένας γιατί αποφασίζετε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα με μια απόφαση ομόφωνη. Ξεκαθαρισμένα τα πράγματα αυτά. Αλίμονο να κριθείτε γι' αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο είσαστε. Η αποκλειστική αρμοδιότητα ανήκει σε εσάς. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Να πω το εξής. Ότι το τεχνικό πρόγραμμα το Δήμο του Μεγέθου του δικού μας και με τα σημερινά δεδομένα ή των Δήμων των προηγουμένων δημοτικών ενωτήτων, μη μου πείτε ότι ήταν πρόγραμμα ανάπτυξης και οράματος από μόνο του το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα λύνει προβλήματα καθημερινότητας. Τα οράματα έρχονται από προγράμματα, διότι αν δείτε όλα τα έργα τα μεγάλα, υπήρχαν από τα προγράμματα το ΘΥΣΕΑ, το ΟΠΑΧ, ΕΤΕΡΠΣ, ή από άλλες χρηματοδοτήσεις που είχαν την ικανότητα προηγούμενες δημοτικές αρχές από υπουργεία να πάρουν πόρους. Όταν μιλάμε για πρόγραμμα, για τεχνικό πρόγραμμα οράματος και ανάπτυξης, πρέπει να είμαστε και συγκεκριμένοι. Να πούμε ότι το 20% που είναι περίπου 180.000 θα πάει σε έργα αναπτυξιακά και το όραμα ποιο είναι, δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα μοιραίως με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν κινείται στην κατεύθυνση να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι ξεκαθαρισμένο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η δυνατότητα να δούμε αν υπάρχει πρόταση να βγάλουμε ένα έργο, να βάλουμε κάποιο άλλο έργο. Άρα λοιπόν και βλέπουμε πράγματι στη Δημοτική Ενότητα Μιστρά πριν υπάρχει μια ωραία μελέτη για το συνεδριακό κέντρο. Μην μου πείτε ότι αυτό μπορεί να υλοποιηθεί ποτέ από το τεχνικό πρόγραμμα. Όχι μόνο του Δήμου πριν, αλλά και του τωρινού Δήμου. Δεν νομίζω να έχει κανένα την ψευδέστηση ότι έργα προοπτικής ανάπτυξης και οράματος υλοποιούνται από το τεχνικό πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες μελέτες, οι οποίες ενδεχομένως, θα το δούμε στην πορεία κύριε Βαλιώτη, να τις κάνει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αυτό θα το δούμε. Πράγματι. Αλλά το γράψαμε διότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει δυνατότητα, επειδή αφορά κυκλοφοριακό, είναι ένα θέμα το οποίο δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε. Και μιλάω για τον κόμβο που θα γίνει στα γυμνάσια, το στρογγυλό για την κυκλοφορία, εάν μπορεί η υπηρεσία, η τεχνική, η δική μας να το κάνει. Το έχουμε συζητήσει. Εάν υπάρχει δυνατότητα, θα βγει ο κωδικός αυτός. Αναφέρω ένα πράγμα. Πράγματι, το θέμα του στεγάσεως των υπηρεσιών του Δήμου είχε απασχολήσει και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Τι είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Με μία μέθοδο η οποία ήταν οικονομικά καλύτερη και από πλευράς χρόνου συντομότερη. Δηλαδή, να σας την πω τώρα τελείως απλοϊκά τη διαδικασία, θα καθορίζαμε μία περίμετρο, θα ζητούσαμε και γνώμη του Εθνικού Επιμελητηρίου, είχαμε πει, και θα λέγαμε ότι μέσα σε αυτή την περίμετρο, όποιος έχει κόπεδο, θα έχουμε αυτές τις προδιαγραφές σε ένα κτίριο, να έρθει να το φτιάξει να μας το παραδώσει. Εμείς δηλαδή θα πληρώναμε, δεν θα είχαμε καμία, απλώς θα δίναμε τη μελέτη. Αυτό σημαίνει ότι ήταν γρήγορο ο χρόνος και θα ήταν μικρότερο το κόστος. Διότι δεν θα πήγαινε με τιμές δημοσίου, που ανεβάζουν το κόστος όπως είπατε όλοι. Βέβαια, όπως όλοι είπαμε εδώ και δεχόμαστε, υπάρχει μείωση της χρηματοδοτήσεως. Και ΣΑΤΑ και ΚΑΠ. Κινούμεθα στην κατεύθυνση του Καλλικράτη. Μα τι μπορούσαμε να κάνουμε όταν η οδηγία του Υπουργείου είναι θα υπολογίσετε τη ΣΑΤΑ με αυτό. Εμείς τι θα κάνουμε, θα υπολογίσουμε διαφορετικά. Να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να έρθουμε σήμερα εδώ και να πούμε άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ με διάφορα έργα και μετά να τρέχουμε και να μην μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και πάλι δεν μπορώ να πω με τα βεβαιότητα ότι θα υλοποιηθεί στο 100%, διότι δεν γνωρίζουμε πράγματι τι χρηματοδότηση θα έχουμε. Το ένα. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τα αφιλόμενα στους εργολάβους. Είναι 2 σοβαροί παράγοντες, τους οποίους δεν μπορούμε να τους αγνοούμε. Εδώ κάναμε ένα τεχνικό πρόγραμμα και δεν ξέρουμε αύριο θα έχουμε τα χρήματα για να το υλοποιήσουμε. Και μιλάω για τις κατασχέσεις.
και αν θα είναι και μειωμένες χρηματοδοτήσεις. Γιατί οράματα και προοπτικές μιλάμε με αυτά τα ποσά? Τα οράματα πώς θα προέρχονται? Υπάρχει ο Δήμος Πελάνας, ο οποίος έχει αρκετές μελέτες, όριμες. Θα κοιτάξουμε λοιπόν πόσα μπορούμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων. Από εκεί θα έρθει το όραμα και η ανάπτυξη. Δεν θα έρθει από το τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Για τη γέφυρα του Ευρώτα, θα σας πει ο κ. Κρεπέτης, δεν είναι μία επιπλέον μελέτη. Είναι για άλλο πράγμα η μελέτη αυτή, θα σας τα πει ο κ. Κρεπέτης. Για το μουσικό σχολείο, όπως είπα, κ. Φούρκα, δεν έχει κατατεθεί η μελέτη. Όταν έχει κατατεθεί στην περιφέρεια, το έγγραφο που έχω, γιατί έκανα ερώτημα πάνω σε αυτό, είναι ότι αναμένεται, πέραν αυτό που είπατε, και η έκδοση οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία. Ναι, πρέπει να κατατεθεί όμως από την περιφέρεια. Ναι. Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΕΣΠΑ που είναι κτηριολογικό, πρέπει να έχει και την οικοδομική μελέτη. Ναι. Η οικοδομική μελέτη θα την κάνετε εσείς, δεν κάνει ο Δήμος δηλαδή. Άλλο αυτό μιλάμε για την άδεια οικοδομής, λέω τώρα. Όχι, άδεια οικοδομής, οικοδομική μελέτη αυτή. Ναι, οικοδομής, άδεια οικοδομής, στην πολεοδομία. Αυτό το κάνετε εσείς το αίτημα στην πολεοδομία. Δεν το κάνει η περιφέρεια, δεν είναι αρμοδιότητα πλέον. Μας είπε ότι έχει καταθέσει. Συγγνώμη να πληρώσω, κύριε Δήμαρχε. Και εσείς θα ζητήσετε να το εντάξετε, γιατί εσά είναι για αρμοδιότητα. Σύμφωνοι. Δεν το κάνει η περιφέρεια πια. Σύμφωνοι και μπορεί να υπογράψει προγραμματική σύμβαση. Είμαστε σε μια μελέτη παραλήφθηκε 12-12. Αλλά λείπει το κενάκ αυτό που ανέφερα προηγουμένως, μέσα στην πληρωματική, που για να ενταχθεί πρέπει να έχει αυτό. Αυτό δεν είναι απαραίτητο για την έκδοση της οικονομικής άδειας όμως. Γι' αυτό να προχωρήσετε. Γι' αυτό. Το όραμα, πέραν από αυτό που είπα, από πού θα προκύψει? Θα κληθούμε μέσα στο έτος να ξεκινήσουμε για τη σύνταξη του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος. Από εκεί θα δούμε την κατεύθυνση της ανάπτυξης του οράματος. Να δούμε τι προοπτικές έχουμε, πού θέλουμε να πάμε το Δήμο. Και προφανώς τα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έγιναν για να ικανοποιήσουμε όλους. Διότι και ένα έργο 10.000 ευρώ σε ένα οικισμό ή σε μια μικρή τοπική κοινότητα είναι σημαντικό. Όταν ένα αντιπλημμυρικό έργο 12.000 ευρώ γλιτώνει μια περιοχή που πλημμυρίζει, για την περιοχή είναι σημαντικό. Για το φράγμα. Ενδεχομένως. Όμως, δεν ξέρω από εδώ. Και στο Δήμο Μιστρά πιστεύω ότι είχαν παρακολουθήσει. Γίνονται κάποια ερωτηματικά, γιατί οι καθηγητές πανεπιστήμιου μας έχουν τρελάνει όλους. Και στο Δήμο Φάριδος είχα παρακολουθήσει σχετική ημερίδα από καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ανέπτυξε τη λογική, το επιχείρημα, ότι στην περιοχή εδώ του Ταϊγέτου δεν ενδείκνυται τα φράγματα. Κύριος Λέκας. Δεν θέλω να λέω ονόματα, επειδή γνωρίζω το ξέρετε, γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε τώρα καθηγητή πανεπιστημίου που λέει δεν ενδείκνυται η κατασύβη φραγμάτων. Τι να κάνουμε εμείς? Να προχωρήσουμε στην κατασύβη φράγματος? Αν μπορούσαμε να τα κάνουμε, θα τα κάναμε. Εμείς στο τεχνικό πρόγραμμα προσπαθήσαμε με τη φιλοσοφία που είπα στην αρχή. Εμείς δεν λέμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι πρόγραμμα ανάπτυξης και οράματος, σε καμία περίπτωση. Είναι πρόγραμμα λύσεως μερικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι ξεκαθαρισμένο αυτό. Βέβαια, από τα έργα που είναι προκύπτει και κάποια φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει φιλοσοφία για τις παιδικές χαρές. Υπάρχει φιλοσοφία για αναπλάσεις. Υπάρχει φιλοσοφία για τα κινητήρια. Υπάρχει φιλοσοφία για την καθαριότητα και θα προκύψει και από τον προϋπολογισμό όταν έρθει που δίνουμε βαρύτητα. Υπάρχει θέση για την ίδρυυση. Είναι τεράστιο το πρόβλημα της ίδρυυσης. Σε πολλά θέματα. Και δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Μιλάω και για το θέμα της ποιότητος και για πολλά άλλα θέματα. Και μην έχει κανένας την ψευδέστηση ότι τα ανταποδοτικά τέλη και να φέρουμε στην ίδρυυση επαρκούν για την αποκατάσταση βλαβών που θα προκύψουν. Τα έχουμε πει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν τα αναλύω περαιτέρω εδώ το πώς μπορούν να δοθούν λύσεις.
και πιστεύω εσάς το έχει με εμπειρία και το αντιλαμβάνεστε. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που να βρεθεί στον αέρα. Εάν βρεθεί στον αέρα, σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις από την κεντρική διοίκηση, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε ό,τι όμως αφορά χρηματοδοτήσεις που έχουν σχέση με ίδια έσοδα, πιστεύουμε ότι είναι στέρεο και θα υλοποιηθεί. Υπάρχουν κάποια επισφαλή ποσά, όπως ανέφερε και ο κύριος Κρεπέτης. Είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά έρχεται στους Δήμους. Δεν μπορούμε να πούμε, για να αντιληφθείτε το μέγεθος, το πόσο συγκρατημένοι είμαστε σε χρηματοδοτήσεις που έρχονται για πρώτη φορά. Στο εύρος του Δήμου Σπάρτης την προηγούμενη χρονιά, από τα πρόστιμα, το ποσό είχε ανέλθει στις 300.000 ευρώ. Εμείς λοιπόν φέτος προϋπολογίσαμε 100.000 ευρώ. Γιατί θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Για μας θα ήταν σχετικά εύκολο να μεγαλώσουμε τα έσοδα, να τα αυξήσουμε λίγο και να γίνουμε κάπως αρεστοί. Δεν το θέλουμε. Υπάρχουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των τοπικών συμβουλίων, επειδή ακριβώς αναφέρουμε, παραδείγματος χάρη, χρηματοδότηση, οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Σπάρτης, χωρίς να αναφέρουμε αναλυτικά για κάθε τοπική κοινότητα. Γεγονός είναι αυτό. Όμως εδώ είμαστε. Και ακούστε το, να το λάβετε σοβαρά υπόψη αυτό, όπως θα το λάβουμε και εμείς σοβαρά υπόψη. Αυτά τα έργα θα προκύψουν από τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων. Ό,τι έργα θα πάνε για οδοποιία, το ποσό που θα πάρει η κάθε τοπική κοινότητα, και σημειώστε το, θα προέρχεται από την πρόταση της αντίστοιχου τοπικού συμβουλίου. Δεν θα πάμε εμείς με τις 250.000 ευρώ που βάλουμε Σπάρτη, αυτό ισχύει και για τις άλλες δημοτικές ενότητες, να τα μοιράσουμε όπως θέλουμε. Και εδώ θα έρθουμε. Και αν θέλετε και λάτε, θα τα δούμε και μαζί. Εμείς ξεκινήσαμε και είπαμε ότι λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις των τοπικών συμβουλίων, το κάνουμε στην πράξη. Το θέμα είναι ότι δεν ικανοποιούμε όλες τις προτάσεις. Και λογικό είναι. Ίσως να ικανοποιούμε και μικρότερες από την προσδοκία που είχαν. Και αυτό το αποδεχόμεθα. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που πήγαμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Διότι όπως σας είπα, αυτά προήλθαν από προτάσεις των τοπικών συμβουλίων σε ό,τι αφορά τη δημοτική και τις τοπικές κοινότητες. Άρα, εμείς κινηθήκαμε με τη φιλοσοφία που είχαμε πει και προεκλογικά. Για το διοικητήριο είπαμε, για το πυρί. Κύριε Φρόκα, συμφωνώ σε αυτά που είπατε, αλλά σήμερα συζητούμε τεχνικό πρόγραμμα. Δεν έχει καμιά σχέση το συγκεκριμένο θέμα, είναι σοβαρότατο θέμα. Αλλά να πούμε σήμερα τι. Να κάνουμε κάποια ενέργεια, να κάνουμε κάποια παρέμβαση, να το δούμε. Αλλά σήμερα όμως το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι δυνατόν να συζητάμε γι' αυτό. Ούτε ποτέ μπορεί να δεχτεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, γι' αυτό είναι αυτονόητο. Να κινηθούμε προς πάσα κατεύθυνση, γιατί αυτό το έργο πράγματι είναι ένα σοβαρό έργο. Να πω ότι κινούμεθα με το Τμήμα Προγραμματισμού και τις Τεχνικές Υπηρεσίες για έργα που πράγματι θα έχουν πνοή και ανάπτυξη για το Δήμο μας. Θα επισκεφθούμε ήδη την περιφέρεια για να δούμε ποιες από τις μελέτες και σε ποιο τομέα που έχουμε όριμες σε όλες τις δημοτικές ενότητες μπορούμε να εντάξουμε σε κάποια προγράμματα. Διότι εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Να πω ότι έχω ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να επικαιροποιήσει τη μελέτη για τη μεγάλη παράκαψη της Σπάρτης που λέμε εμείς, που βγαίνει κάτω. Λοιπόν, εντάξει, τη λέμε εμείς μεγάλη της Σπάρτης. Γιατί έχουμε την άλλη που τη λέγαμε μικρή, γι' αυτό το λέω. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Μακάρι να καταφέρουμε, και εδώ χρειάζεται η συνεργασία και η βοήθεια και η προσπάθεια συνολική,
για να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα σε προγράμματα διάφορα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, όπως είναι τα τομεακά των Υπουργείων. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε για ανάπτυξη. Διότι επαναλαμβάνομαι το τεχνικό πρόγραμμα, εγώ ειλικρινά θα ήθελα και να το δούμε εδώ, να μας πείτε ένα έργο πνοής και ανάπτυξης που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και εδώ το συμπεριλάβαμε. Ακόμη και να κάνουμε αλλαγή. Να δούμε ποιο έργο πνοής, ανάπτυξης μπορεί να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Έτσι να το συζητήσουμε. Τώρα για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πει ο κύριος Κρεπέτης και να τελειώσουμε ένα άλλο, κύριε Βαλιώτη. Δεν πήραμε το 20% να το δώσουμε στη Σπάρτη. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Όλο το διοικητικό κομμάτι, το οικονομικό που αφορά τη διοίκηση του Δήμου, το έχει αναλάβει η Δημοτική Ενότητα Σπάρτης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το ποσό είναι σημαντικό και δεν θέλω να δημιουργηθεί αυτή η ανακριβής, η λανθασμένη εντύπωση. Είπα το εξής. Είπα όμως ότι ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα Σπάρτης έχει αναλάβει όλο το κομμάτι, όλο το βάρος αυτό. Μιλάμε για αιρετούς, μιλάμε για Γενικό Γραμματέα, μιλάμε για ειδικούς συνεργάτες, μιλάμε τα πάντα. Τα οποία τα ποσά αυτά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερα από το 20%. Και είπαμε, λογικό είναι, με αυτό που είπαμε ότι μας ενδιαφέρει η περιφέρεια και όχι μόνο η Δημοτική Ενότητα Σπάρτης, κινηθήκαμε με αυτή τη φιλοσοφία. Εάν λοιπόν κάποια ενότητα μπορεί να πει ότι είναι αδικημένη με το 20%, αυτό μπορεί να το πει η Ενότητα Σπάρτης. Για το 20% μιλάω. Κανένας άλλος. Από εκεί και πέρα πήραμε τα έσοδα, όπως είπα και στην αρχή, που είχε η κάθε δημοτική ενότητα και κοιτάξαμε να κάνουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα, κάποια αντικειμενικά και πραγματικά δεδομένα. Εάν υπάρχει κάποιο λάθος, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να πούμε ότι πράγματι ένα θέμα που εθίγει σοβαρό είναι η στατικότητα των σχολικών συγκροτημάτων. Αυτό να το δούμε. Αυτό θα το δούμε με τις τεχνικές υπηρεσίες, να το ξεκινήσουμε, να γίνει έλεγχος από τις τεχνικές υπηρεσίες. Και δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια μελέτη στατικότητας. Θα γίνει ένας έλεγχος πρώτα από τις τεχνικές υπηρεσίες και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και όπου υπάρχει πρόβλημα, να παρεύουμε. Κύριος Κρεπέτης. Εγώ θα είμαι λακωνικότατος. Ο κύριος Δήμαρχος νομίζω ανέλησε τα περί οράματος και ανάπτυξης. Ξέχασε να πει ότι περιμένουμε το αναπτυξιακό, το αστικό της πόλης. Το έχουμε πει αυτό τόσες φορές. Το έχουμε πει και οπωσδήποτε για τα πτακτηλοδοτήματα πώς θα επιταθούμε και εκεί θέλουμε και τις προτάσεις σας. Τώρα, όσον αφορά το ότι έγιναν επεκτάσεις φωτισμού που ανέφερε ο κ. Σούρκα. Στο τεχνικό πρόγραμμα του Σπαρτιατών αυτό αναφέρεται με 1.000 ευρώ. Είναι μια εγγραφή, έγινε στις Θεραπνές. Πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο κορδίλι, το οποίο όμως θα, στην πρώτη αναμόρφωση, αν και εφόσον δεν λυθεί το πρόβλημα και τα παραλλαγής, δεν λυθεί το πρόβλημα με τη ΔΕΗ, θα με τις αναμορφώσεις που θα ακολουθήσουν και ειδικά για φέτος είναι πολλές, θα τροποποιηθούν. Μιλήσατε για τη μελέτη της γέφυρας. Επισκεφθήκαμε με τον κύριο Δήμαρχο το μελετητή. Πράγματι, του έχει ανατεθεί η μελέτη, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Όμως, το ερώτημα που του έχουμε απευθύνει από τη Σπάρτη είναι αν μπορεί να λειτουργήσει ως πεζογέφυρα. Και αναφέρομαι για αυτούς που είναι μηχανικοί, αν αντέχει δηλαδή η γέφυρα 5 κιλονιούτων ανά τετραγωνικό μέτρο. Ήτι, για να μιλάμε με απλές κουβέντες, αν αντέχει όσο το μπαλκόνι του σπιτιού σας. Εκεί παρευρεθήκε, εκτός από μένα που είμαι τεχνικός, και κάποιος άλλος συνάδελφος, ο οποίος είπε το εξής. Δεν μπορεί μέχρι χθες η γέφυρα να περνάγανε φορτηγά μια αναλόγου ποιότητας και ηλικίας γέφυρα στη σκάλα, να περνάνε αυτοκίνητα και η δικιά μας η γέφυρα να μην αντέχει όσο το μπαλκόνι του σπιτιού μας. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έχει πάρει δείγματα, έχει τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης και εμείς βάζουμε αυτά, δεδομένου ότι τα δεδομένα τα έχει από την πρώτη μελέτη, κάνουμε χρήση δηλαδή της πρώτης μελέτης και βάζουμε άλλα 45 χιλιάρικα για να κάνουμε, επειδή έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη της νεωτέρων μνημείων, για να την κάνουμε χρηστική και να δοθεί στην κυκλοφορία. Με οχήματα. Με οχήματα. Είναι προσάρτητα.
Καταρχάς, είχαμε κατηγορηθεί τα 90.000 είναι πολλά. Τώρα, να βάζετε και 45 ακόμα, θα κατηγορηθείτε ακόμα περισσότερο, κύριε Τρυπέτη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, η μελέτη που έχουμε αναθέσει εμείς είναι ξεκάθαρη στατική μελέτη του φέροντος οργανισμού, του σίδηρου και των πέδιλων. Άρα, τι συγκληρωματικά να κάνει. Δεν μας είπε ο μελετητής αυτά τα πράγματα, όχι, εγώ δεν την έχω τη μελέτη. Συγγνώμη, να σας φέρω την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί και τα αναφέρει μέσα αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για κάποιο αντικείμενο το οποίο έχει πληρωθεί, για κάποιο αντικείμενο που έχει πληρωθεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ξαναθέσουμε το ίδιο αντικείμενο. Από αυτή την έννοια το αναφέρω. Συγγνώμη, όχι. Η μελέτη είναι τι αντέχει να γίνει. Ακριβώς, ακριβώς. Σας διάβασα τον τίτλο. Σας διάβασα τον τίτλο προηγουμένως. Είναι ακριβώς αυτό που σας ανέφερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και διάθεση ότι να προκύπτει από τη μελέτη τι μπορεί, τι αντέχει αυτή η γέφυρα και αν μπορούμε να την κάνουμε χρηστική με διάφορες παρεμβάσεις. Ακριβώς. Το προβλέπει γι' αυτό. Το προβλέπει. Τι να σας πω. Λέμε τώρα εδώ και λέμε, να το δούμε, έχουμε, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε. Έχουμε την προγραμματική σύμβαση. 45, αν δεν γίνει παραμένουν 45. Έχουμε την προγραμματική σύμβαση, η οποία ήταν αναφέρει από το μέρες. Είπα προηγουμένως, ανέφερα προηγουμένως ότι για να, μου επιτρέπετε, για να ξεπεράσουμε το 3216, θέλει μια διαδικασία ανάθεσης και επειδή θέλαμε να το αναθέσουμε στο Τμήμα Μεταλλικών Κατασκευών λόγω εμπειρίας, δεν βάλαμε ακριβώς τον τίτλο στατική μελέτη, θα κοβόταν, θα πληρωνόταν. Βάλαμε άλλο τίτλο, αλλά είναι στατική μελέτη. Λοιπόν, δεν τελείωσα, κύριε Προεδρεύοντα, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία, δηλαδή τα 45 χιλιάρικα αφορούν τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα βάσει των δεδομένων που προέκυψαν από την πρώτη μελέτη, προκειμένου να γίνει χρηστική και να αποδοθεί στην κυκλοφορία. Μιλήσατε για το Απόλλων και για τους δρόμους που είναι προς διάνοιξη. Για το συγκεκριμένο έχει υπάρξει δικαστική απόφαση. Απλώς επειδή χρήζει αυτό αποζημίωσης των παρακειμένων, είναι πολλά τα λεφτά και προφανώς λόγω της κρίσεως υπάρχει πρόβλημα. Εμείς αναθέτουμε τις πράξεις αναλογισμού και να γίνουν οι διανοίξεις που είναι όριμες. Δηλαδή που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε προκειμένου να οικοδομηθεί. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βαλιώτης ότι δεν αναφέρονται που γίνονται παρεμβάσεις. Είσαι έμπειρος, κύριε Βαλιώτη. Δεν αναφέρονται, αλλά υπάρχουν οι παρεμβάσεις που γίνονται. Παραδείγματος χάρη. Στην Πελάνη. Στο Δήμο Πελάνας μιλάω. Έχουμε η κατανομή έχει γίνει σύμφωνα με πληθυσμιακά κριτήρια σε όλους. Και πάω σε ένα παράδειγμα. Καστόριο. Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων. Και διαβάζω. Ασφαλτόστρωση δρόμου μεταξύ Ερού Ναού και Ταχυδρομείου 20 μέτρα περίπου και επιβιώσεις λακκουβών κτλ. Από Ρουμελιώτη Νικόλα ως Γαρουφάλι 20 μέτρα. Από Άι Μάμα ως Κακαφλίκα και Ξιδογιανοπούλου 60 μέτρα περίπου. Από Παπαθεοφιλόπουλου ως Ξιάρχου 40 μέτρα. Τοποθέτηση Χάρα σε Ιδράβλακα. Από Σταματέλου ως Μπασκουρέλ 30 μέτρα. Και ούτω καθεξής. Όμως, επειδή είστε έμπειρος, γι' αυτό επικαλούμε την εμπειρία σας.